Πούτιν για Νίκη Τραμπ. Έρχεται νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Τα επόμενα 20 χρόνια θα είναι δύσκολα. Την πρώτη του ομιλία μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις Αμερικανικές εκλογές εκφώνησε λοιπόν την Πέμπτη στο Φόρουμ Βαλντάι στο θέρετρο του Σότσι ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Μια εντελώς νέα παγκόσμια τάξη διαμορφώνεται μπροστά στα μάτια μας. Έρχεται η στιγμή της αλήθειας, η παλιά τάξη πραγμάτων έχει χαθεί, διεξάγεται ένας ασυμβίβαστος πόλεμος για την διαμόρφωση μιας νέας. Τα επόμενα 20 χρόνια θα είναι πιο δύσκολα, είπε μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η κοινωνία ζει σε μια εποχή βασικών επαναστατικών αλλαγών, συμμετέχοντας άμεσα στις πιο περίπλοκες διαδικασίες του σύγχρονου κόσμου. Εσείς και εγώ τυχαίνει να ζούμε σε μια εποχή βασικών ουσιαστικά επαναστατικών αλλαγών, όχι μόνο για να κατανοήσουμε, αλλά και για να είμαστε άμεσοι συμμετέχοντες στις πιο περίπλοκες διαδικασίες του 1ου Τετάρτου του 21ου αιώνα, είπε ο ίδιος μιλώντας στο φόρουμ του Βαλντάι. Η Ρωσία δεν βλέπει τον δυτικό πολιτισμό ως εχθρό, πρόσθεσε ο Πούτιν. Λίγο νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η ρωσική ηγεσία θυμάται τα λόγια του Τραμπ σχετικά με την προσπάθεια επίλυσης της κρίσης στην Ουκρανία, ακόμα και αν υπερβάλλει ως προς την ταχύτητα με την οποία θα μπορούσε να το κάνει. Εάν η νέα κυβέρνηση επιδιώξει την ειρήνη και όχι την συνέχιση του πολέμου, θα είναι καλύτερη σε σύγκριση με την προηγούμενη, δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. Ερωτηθεί σχετικά με την προειδοποίηση της Κάμαλα Χάρις ότι ο Πούτιν θα έτρωγε τον Τραμπ για μεσημεριανό, ο Πεσκόφ απάντησε λέγοντας «Ο Πούτιν δεν τρώει ανθρώπους». Ο Πούτιν χαρακτήρισε τον ΝΑΤΟ ως κατάφορο αναχρονισμό που χρειάζονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να μπορούν να κυριαρχούν στην ζώνη επιρροής του, ενώ σημείωσε ότι η Ευρωατλαντική Συμμαχία υπόκειται στην επιταγή του μεγάλου αδελφού, δηλαδή τον ΗΠΑ. Στον αντίποδα του ΝΑΤΟ υποστήριξε ότι βρίσκεται η ομάδα χωρών BRICS, η οποία πραγματοποίησε σύνοδο κορυφή στην Ρωσία τον περασμένο μήνα και την οποία ο Πούτιν ανέφερε ως παράδειγμα επικοδομητικής συνεργασίας. Οι χώρες BRICS αποτελούν την βάση για μια νέα και δίκαιη παγκόσμια τάξη, έκλεισε ο ίδιος. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.